Καλημέρα. Από σήμερα το ηλεκτρονικό εισιτήριο μιας διαδρομής, το 1.40, έτσι. Ακριβώς. Ναι, διατίθεται όπως είχαμε πει, όπως είδες με κύριο Βασά, από τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, παρότι και ο Παπαδάκη να σας δώσουν και μια αίτηση, πολλοί έκαναν αγώνα τις προηγούμενες ημέρες να μην τεθεί σε λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, προχθές μια ομάδα σφράγισε όλες τις εισόδους της κάρτας στο σταθμό του Συντάγματος. Σοβαρά, έχουμε πάλι τα ίδια. Εδώ από αυτό πρέπει να σταματήσει όμως κάποια στιγμή. Γιατί και στο παρελθόν είχαμε ανάλογες ενέργειες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, κύριε Υπουργέ, αυτό. Πρέπει, αλλά μπορείτε να καταλάβετε, κύριε Παπαδάκη, τον αγώνα συγκεκριμένο κύκλο για να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Άρα λοιπόν έχουμε το 1.40. Το 1.40 ισχύει για τι πράγμα. Εγώ πηγαίνω και βγάζω εισιτήριο 1.40 ηλεκτρονικό. Βάζω τα χρήματα στο μηχάνημα. Ακριβώς. Παίρνω το εισιτήριο το 1.40. Ισχύει γιατί αυτό το εισιτήριο. Ισχύει όπως όλα πριν. Για τα 90 λεπτά δηλαδή. Ισχύουν και σήμερα. Άρα το 1.40 ισχύει για 90 λεπτά για μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά τις 15 του μηνός που θα κλείσουν και οι πύλες σταδιακά. Άρα τα χάρτινα, μισό λεπτό Υπουργέ, γιατί τώρα μας δίνετε μια είδηση. Άρα και τα χάρτινα, επειδή ξέραμε ότι θα είναι μέχρι εξαντλήσεως, έχουν ημερομηνία λήξης 15 Νοεμβρίου. Και βέβαια. 15 Νοεμβρίου και τα χάρτινα τα μεμονωμένα αυτά που έχουν. Ακούστε, 15 Νοεμβρίου θα σταματήσουν να πουλούνται από τις αστικές συγκοινωνίες τα χάρτινα εισιτήρια. Και θα υπάρχει και ημερομηνία λήξη, είναι προφανές. Μπορεί να είναι λίγες μέρες αργότερα, αλλά κύριε Υπουργέ, μπορεί να είναι και στις 15. Το 0,60, το οποίο ισχύει, είναι το μισό εισιτήριο. Τα μειωμένα. Έτσι, το μειωμένο εισιτήριο. Οι άνεργοι είναι δωρεάν. Το τονίζουμε. Εκείνοι οι οποίοι παίρνουν 0,60 είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες. Όπως είναι. Ηλικίας άνω των 65 ετών ή κάτω των 18 ετών. Ή οι φοιτητές μας, ή οι πολίτεκνοί μας, ή οι στρατιωτικοί, ή οι φαντάροι. Αυτοί από πού θα προμηθεύονται το εισιτήριο? Αυτοί, εφόσον δεν επιθυμούν να βγάλουν προσωποποιημένη κάρτα, θα προμηθεύονται το εισιτήριο από τον κισέ του κάθε σταθμού, δείχνοντας αντίστοιχα την τα αποδεικτικά στοιχεία. Την ταυτότητα είναι πάνω. Μην τους ζητάνε να κάνω χαρτιά πάλι και γίνει χαμός εκεί για να πάρουν το 0,60. Όχι. Δηλαδή μην του ζητάνε τώρα. Μπορούν να εκδώσουν την προσωποποιημένη κάρτα. Να κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη, αλλά και τα χαρτιά που ζητούσαν πριν δεν ήταν να κάνω χαρτιά. Ήταν μια φωτογραφία, δεν είναι χαρτί, γιατί είναι προσωποποιημένη η κάρτα. Ήταν το ΆΜΚΑ, μια φωτογραφία δηλαδή. Του ταλαιπωρήσανε τώρα, ή από άγνοια, ή από. Δηλαδή πήγαινε ο άλλο με το βιβλιάριο ασθενεία και έλεγε: ορίστε το ΆΜΚΑ. Και λέει: α, όχι, εγώ θέλω χαρτί από το ΚΕΠ. Τι πιο εδώ με το βιβλιάριο υγείας, κύριε Υπουργέ. Μεγάλη ευθύνη των υπαλλήλων που δεν ανταποκρινόντουσαν σε αυτό που τους έλεγε. Βέβαια, γιατί με το βιβλιάριο υγείας ψηφίζω εγώ. Δηλαδή είναι αποδεικτικό στοιχείο. Βέβαια. Μπορώ να πάω να ψηφίσω σε εκλογές. Επιλέχθηκε και από αυτούς που επιλέχθηκε να δηλωθεί το ΆΜΚΑ, γιατί είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί πραγματικά να ταυτοποιήσει ότι ο καθένας από εμάς είναι αυτός και δεν είναι κάποιος άλλος. Άρα, όταν Υπουργέ, λέμε ότι επαναφορτίζεται τώρα το 1.40 το ηλεκτρονικό, εγώ δηλαδή πηγαίνω στο μηχάνημα, μπορώ να το επαναφορτίσω για δύο, για τρεις διαδρομές, για όσες διαδρομές θέλω. Ναι, βεβαίως. Στη συνέχεια και θα δοθεί από ό,τι γνωρίζω από τον ΟΑΣΑ και κίνητρο
για να γίνονται αυτές οι επαναφορτήσεις προκειμένου. Δεν θα ξαναπάω. Χωρίς περιορισμό. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Γιώργος, είτε ένα εισιτήριο θέλω να βάλω μέσα, είτε 10. Παλιά που πέραμε τη δεσμίδα των 10 για παράδειγμα, τη χάρτινη, τώρα θα τη βάζουμε στο ηλεκτρονικό. Πάω στο μηχάνημα και μου δίνει οδηγίες. Γιατί από ό,τι άκουσα έχει και φωνητικές οδηγίες στο μηχάνημα. Σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Υπάρχει και η κάρτα η οποία δεν είναι προσωποποιημένη, που την αγοράζει επίσης από. Για 5 ή 10. Του σταθμού. Και την επαναφορτίζεις κανονικά. Γιατί να μην τις δώσουμε και στα περίπτερα αυτές. Γιατί να μην τις δώσουμε και στα περίπτερα αυτές. Να, έτσι να αποκεντρώσετε λιγάκι τη διαδικασία. Ναι, γιατί τώρα είναι μόνο στους σταθμούς του μετρό. Από τα περίπτερα, επειδή ήταν κάτι που επέμενα πάρα πολύ για το πώς θα γίνει, είχαμε 600 περίπτερα που διέθεταν εισιτήρια. Μάλιστα. Ξέρετε πόσα δέχτηκαν να πάρουν από την αρχή τα συστήματα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πόσα? Κάτω από 200. Μάλιστα. Ναι, αλλά όσοι κινούνται με λεωφορεία, τι πρέπει να κάνουν, πού δεν τους βολεύει να πάνε σε ένα μετρό? Από ό,τι ξέρω, όχι δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και στο σταθμό της ΟΣΥ και υπάρχει ένας σχεδιασμός για πολύ περισσότερα από τα. Α, θα βάλετε πολύ περισσότερα. Να βάλετε περισσότερα μηχανήματα για να εξυπηρετεί ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Κάτι τώρα, μιλήσατε στη δημόσια τηλεόραση και είπατε ότι έρχεται το σύστημα, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ δίκαιο, το σύστημα πληρωμής των διοδίων ανάλογα με την διαδρομή την οποία κάνω στους δρόμους. Δηλαδή, δεν θα πληρώνω στην είσοδο, θα πληρώνω στην έξοδο με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, δεν θα πληρώνετε όπως πληρώνετε σήμερα σε κάποιο γκισέ πάνω στον αυτοκίνητο δρόμο. Δηλαδή, θα έχουμε όλοι ένα transmitter, μια συσκευή στο αυτοκίνητό μας ή μια εφαρμογή στο κινητό, εφόσον είναι νέας τεχνολογίας, και θα μπορούμε να χρεωνόμαστε την ώρα που μπαίνουμε στον αυτοκίνητό δρόμο τα χιλιόμετρα που διανύουμε μέχρι το σημείο. Δηλαδή θα καταργηθούν τα ταμεία των διοδίων. Τα ταμεία των διοδίων, ο στόχος μας είναι να καταργηθούν τελείως και να υπάρχουν στην άκρη του δρόμου μόνο για να φορτίζει κάποιος επιτόπου τον λογαριασμό του. Αυτό πότε, από πότε θα ξεκινήσει, κύριε Υπουργέ? Εμείς, κύριε Παράκη, έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει ο διαγωνισμός για να έχουμε. Μέχρι το τέλος του χρόνου ο διαγωνισμός, λοιπόν. Ο διαγωνισμός και μέσα στην επόμενη χρονιά θα προσπαθήσουμε να το έχουμε εφαρμόσει σίγουρα στην Εγνατία Οδό. Το ταβάνι των διοδίων θα είναι το σημερινό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει σήμερα 2,80 στην Αττική Οδό. Θα είναι μέχρι 2,80 και μπορεί να πληρώνεις λιγότερα αν έχεις λιγότερες διαδρόμες, ή μπορεί να έχει και παραπάνω διόδια, αν πάει κάποιος από Ελευσίνα Μαρκόπουλο? Δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει για την Αττική Οδό. Ναι, λέμε γενικά. Η Αττική Οδό είναι ένας αυτοκινητόδρομος με άλλες συντάξεις. Θα ισχύσει μόνο στην Εθνική Οδό, δηλαδή. Είναι μέσα στο ναυτικό, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πρέπει να γίνει μια ειδική διαπραγμάτευση. Μιλάτε για τους εθνικούς δρόμους τώρα. Για τους εθνικούς δρόμους. Για τους εθνικούς δρόμους. Θα ισχύει αυτό το σύστημα και από εκεί και πέρα θα χρεώνεται ανάλογα την τιμή που υπάρχει και σήμερα ένα χιλιόμετρο στον κάθε. Δηλαδή θα θεωρηθεί. Θα κρατήσετε την ανώτερη τιμή. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρχει έκπτωση για μικρότερες αποστάσεις. Αν κάποιος έχει διανύσει μικρότερες αποστάσεις. Κύριε Παπαδάκη, και σήμερα ο σταθμός, η χρέωση είναι αναλογική. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ. Να κινηθείτε μέχρι τη μέση της διαδρομής και να πληρώσετε το σύνολό της. Άρα αυτό είναι δίκαιο σύστημα. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα σύστημα που μας δώσει και άλλα ωφέλη. Μήπως όμως υπάρχει κάποιο χαράτσι για την προμήθεια αυτού του μηχανήματος, το οποίο θα πρέπει να έχω εγώ? Δηλαδή, μήπως αυτά που θα γλιτώσω από τα διόδια τα πληρώσω με το μηχάνημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να προμηθευτώ? Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που μπορείτε να το έχετε και στο κινητό σας. Θα υπάρχει εφαρμογή που μπορεί να την έχω και στο κινητό. Δηλαδή, θα προπληρώνω για να το καταλάβω. Εγώ μπαίνω στην Εθνική Οδό και θέλω να φύγω να πάω στη Λαμία, όχι να πάω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα πληρώνω με βάση την κάρτα μου την πιστωτική? Θα πληρώνω
οπότε με βάση τα χρήματα που θα έχετε στον λογαριασμό σας. Α, στο λογαριασμό, στο μηχανηματάκι, στην εφαρμογή αυτή που θα... Είναι δηλαδή κάτι σαν αυτό που έχει... Αν έχετε ένα κινητό τηλέφωνο, κύριε Βογαράκη, με σύνδεση, θα μπορείτε σε κάθε ταξίδι να βάζετε τα αντίστοιχα λεφτά και μόνο και να μην υπάρχει. Άρα. Ή θα έχω αυτό που, είναι, που έχουμε στην Αττική Οδό. Που βάζουμε... Το ποποδέχτη που λέμε. Αυτό που είναι το. Αυτό που έχουμε εκμεταλλευτεί. Το θέμα είναι, κύριε Βογαράκη, ότι πάνω σε αυτό το σύστημα, γι' αυτό είναι πιστεύω το πρωτότυπο που θα λειτουργήσει στην δική μας χώρα, είναι ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα θα υπάρχει υποχρεωτικά και θα υπάρχει και ένα κόστος. Γιατί θα θέλουμε στο ίδιο σύστημα να υπάρχουν ηλεκτρονικοί ταχογράφοι, να υπάρχουν συστήματα GPS, προκειμένου τα διερχόμενα φορτηγά από τη χώρα μας να ξέρουν πού πηγαίνουν και ότι δεν μπαίνουν στους παραδρόμους. Και θα υπάρχουν μια σειρά από συστήματα που θα διασφαλίσουν επιτέλους την καλή λειτουργία των αυτοκινητών της χώρας μας. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν αιτήσια κάρτα και λύγει το Φεβρουάριο, μου λέει ένας. Έχω αιτήσια κάρτα η οποία λύγει το Φεβρουάριο. Εγώ τα χάσα τα λεφτά μου. Από τις 15 του μηνός και μετά, αν δεν έχουν αντικαταστήσει την κάρτα τους με μια αντίστοιχη αιτήσια κάρτα, για το διάστημα που υπολείπεται θα γίνει αντικατάσταση. Θα υπάρξει συμψηφισμός, δηλαδή. Θα υπάρχει συμψηφισμός. Θα υπάρξει συμψηφισμός. Θα υπάρχει, βέβαια. Α, ωραία. Θα υπάρχει. Για τους άνεργους, Υπουργέ, τι οι άνεργοι μας ρωτάνε. Θα δείχνει την κάρτα του και θα διέρχεται από την πύλη. Θα ισχύει η ετήσια κάρτα και θα περνάει από την ειδική πύλη. Δεν χάνει τα χρήματα τα οποία έχει πληρώσει. Όχι, βέβαια. Για το 1 εκατομμύριο των άνεργων που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΤ και δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση, τι θα κάνουμε με αυτούς? Θα γίνεται το ίδιο μέχρι να βγάλουν την προσωποποιημένη κάρτα. Δηλαδή με την κάρτα ανεργίας θα διέρχονται από τις πύλες. Θα πηγαίνουν και... στον ΚΙΣΕ και θα βγάζουν ημερήσιο εισιτήριο απλώς σαν δωρεάν ή θα περνάνε κατευθείαν από τις... Όχι. Μέχρι να βγάλουν την προσωποποιημένη κάρτα, γιατί ο στόχος ο δικός μας είναι να βγουν για αυτές τις κατηγορίες μαζικά οι κάρτες συνεργασία με τους αρμόδιες χώρες που μας δώσουν. Θα περνάνε όπως πέρναγαν. Θα περνάνε από την πύλη, την πύλη. Όπως πέρναγαν. Γιατί δεν έχουμε για το προαστιακό δωρεάν εισιτήριο, κύριε Υπουργέ, λένε άνεργοι? Γιατί ο προαστιακός εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ανέργων και ανέργων. Γιατί να μην είναι. Όπως ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, είναι. Της Τρένοσε. Αυτή τη στιγμή της Τρένοσε. Δεν είναι του ελληνικού δημοσίου. Το ξέρω ότι είναι ιδιωτική. Αν θα μπορούσε να γίνει κάποια διευκόλυνση. Είναι ιδιωτική. Μπορείτε όμως εσείς. Τι εννοείται διευκόλυνση? Αν μου βρείτε σε έναν ιδιότητα θα το κάνει, θα κάνει τη διευκόλυνση για τους ανέργους ή για τις ειδικές ομάδες όπως κάνουν οι κρατικοί φορείς. Να μου το πείτε, να κάνετε. Δεν έχετε άδικο πάνω σε αυτό που λέτε, αλλά ασκούμε πίεση. Να ασκήσετε κι εσείς πίεση, να ασκήσουμε κι εμείς πίεση και να πούμε, κοιτάξτε, να δείτε, δείξτε κι εσείς κοινωνική ευαισθησία. Αυτό που γίνεται με την Τρένοσε και εκεί υπάρχει καλή συνεργασία είναι να ισχύσει η ίδια πολιτική σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως γνωρίζετε, τα εισιτήρια σήμερα που ισχύουν για την Τρένοσε και τον ΟΑΣΑ ισχύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου και είναι κοινά. Εκεί υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ της Τρένοσε και του ΟΑΣΑ και από ό,τι ξέρω έχουν καταλήξει και στις βασικές αρχές και για το μέλλον για να έχουμε ένα μόνιμο σύστημα που θα... Ας βάλουν όμως και αυτό. Ας βάλουν και αυτό. Και για το μεταβατικό. Τι γίνεται με στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ρωτάνε. Με όλες τις ειδικές κατηγορίες προπρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει συμβάσεις με τον ΟΑΣΑ. Δηλαδή, περιμένετε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να κάνει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ. Σύμβαση με τον ΟΑΣΑ. Να την κάνει όμως, γιατί... Για τις κοινωνικές κατηγορίες που καλύπτει το μειωμένο εισιτήριο, προχωράει σε συμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα. Για τους μαθητές και τους φοιτητές του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως, άρα... αυτή είναι ένας αξιολογικός τρόπος για να ξέρει και κάθε Υπουργείο το κόστος
της κοινωνικής πολιτικής. Γιατί οι οπλίτες είναι στα δωρεάν εισιτήρια, δεν είναι στο μειωμένο εισιτήριο τώρα. Οι οπλίτες είναι στα δωρεάν. Αλλά θέλουν αυτοί να έχουν την ταυτότητα μαζί τη στρατιωτική για να αποδεικνύουν ότι είναι. Για να αποδείξουν ότι είναι οπλίτες. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, που άκουσα μέσα από το Κυριακό και μου έκανε εντύπωση. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στους εθνικούς δρόμους, έτσι. Συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες. Είναι έτσι, δεν είναι? Η κυκλοφορία των φορτηγών έχει απαγορευτεί στο παράπλευρο δίκτυο. Μάλιστα. Στις εθνικές οδούς απαγορεύεται εκτάκτως όταν έχουμε μεγάλες εισόδους ή εξόδους για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που γνωρίζετε. Θεωρώ ότι αυτό το γεγονός σιγά σιγά θα εκλείψει. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να συνεννοηθούμε με την τροχέα για να μπορούν να μετακινούνται συγκεκριμένα βαριά οχήματα. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον έχουμε απαγόρευση στο παράπλευρο δίκτυο των βαρέων οχημάτων και έχουν ολοκληρωθεί από εκεί που το δρόμο, σε αυτά τα τμήματα του δικτύου πιθανόν να αντέχει. Ακούστε τώρα τι λένε. Ακούστε τώρα τι λένε. Αυτό ανεβάζει το κόστος των μεταφορών. Το κόστος των μεταφορών θα μετακυλιστεί στην τιμή των προϊόντων. Και ποιος θα πληρώσει? Ποιο κύριε Παπαδάκη, η απαγόρευση από το παράπλευρο δίκτυο. Ότι ναι, γιατί θα πληρώνουν διόδια. Και αν πληρώνουν διόδια θα είναι πιο ακριβά. Θα είναι μεγαλύτερη διαδρομή σίγουρα. Θα είναι μεγαλύτερη διαδρομή, θα φέρνουν περισσότερα καύσιμα. Σας λέω, άκουγα χτες σε τηλεοπτική εκπομπή στο Sky. Άκουγα ένα εκπρόσωπο των εταιριών που μεταφέρουν προϊόντα. Και λέει ότι είναι ένα κόστος το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να το μετακυλήσουμε στον καταναλωτή. Ναι, ναι. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να έχω τις επιφυλάξεις μου ότι αυτό το κόστος ο καταναλωτής δεν το έχει πληρώσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό που λένε οι επαγγελματίες οδηγοί μας που κάνουν τις μεταφορές, οι μεταφορικές εταιρείες, είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε χαμηλότερο κόστος. Θα εκμεταλλευτούν όμως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πώς λειτουργούν. Θα εκμεταλλευτούν τη λεπτομέρεια και θα βάλουν καπέλο στην τιμή. Μια στιγμή λένε λοιπόν ότι είχαμε μια τιμή που δεν είχαν υπολογίσει την τιμή των διόδια. Όποιος το πιστεύει αυτό, πραγματικά είναι αξιοπορίας. Άρα λέτε ότι δεν. Να το ελέγξετε όμως, γιατί εγώ άκουσα τις προθέσεις τους. Που είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Το ότι σκοτώνονται οι πολίτες μας στους παραδρόμους από παλιά οχήματα. Είναι γεγονός. Δικά μας, είτε του εξωτερικού, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Δεν μπορεί να το δει. Επομένως, ειλικρινά σας μιλάω, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που λένε οι μεταφορικές εταιρείες για αυτό το θέμα. Αρκεί να μην ανεβάσουν τη τιμή των προϊόντων, κύριε. Δεν το συζητάω. Και πολλαπλάσια από τα διόδια, έτσι. Σας παρακαλέσω να πάτε μέχρι μια διασταύρωση κοντινή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, να δείτε τι γίνεται στις εξόδους για να μην πληρώσουν τα βαριά οχήματα διόδια και να δείτε μετά τον παράδρομο που πρέπει κατά τους μεταφορείς να πηγαίνουν τα βαριά οχήματα και όχι τα μικρά επιβατικά αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ως εναλλακτική διαδρομή. Είπατε για τα διόδια τώρα και ξεσηκώθηκαν αυτοί που δουλεύουν. Θα τρελαθούμε. Κύριε Υπουργέ, είπατε για. Θα είναι τα μεγάλα φορτηγά, οι ταλίκες. Και στον αυτοκινητό δρόμο θα είναι τα μικρά επιβατικά αυτοκίνητα. Είπατε για την αλλαγή στα διόδια. Και ξεσηκώθηκαν τώρα αυτοί που δουλεύουν στα διόδια. Λέει, εμείς είμαστε σε όλη την Ελλάδα, δεν είμαστε, λέει, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χιλιάδες άνθρωποι. Εμείς, λέει, θα μείνουμε άνεργοι. Εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες για τη συντήρηση, για τη λειτουργία τους, για την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. Άρα θα απορροφηθούν. Άρα λέτε θα απορροφηθούν. Θα απορροφηθούν σε άλλες εργασίες. Μάλιστα. Προφανώς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βγάλαμε αρκετές ειδήσεις. Μας εξήγησε. Βγάλαμε αρκετές ειδήσεις. Και για τα διόδια και τα εισιτήρια. Είπαμε για το 1,40. Ναι. Είπαμε για το 0,60. Ακριβώς. Είπαμε για τους άνεργους. Είπαμε για αυτούς οι οποίοι έχουν ετήσια κάρτα και λίγη Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι.